Καλησπέρα φίλοι μου και φίλες μου όμορφοι τηλεθεατές. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Πώς είσαστε, ε? Σήμερα κοντά μας θα έχουμε τη Μαρία Λιάπη να μας μιλήσει για διάφορα προϊόντα, για styling, για κερατίνες, διάφορα προϊόντα που έχω και εγώ στο κομμωτήριο. Θα ανακαλύψουμε διάφορα πραγματάκια που ούτε στο μυαλό σας θα το περιμένατε. Θα μας δώσει δώρα για η μέρα των ερωτευμένων που είναι αύριο η μέρα των ερωτευμένων. Και συντονιστείτε και δεν θέλω να φεύγετε, θα είστε δίπλα μας συνέχεια και θα έχουμε πολλές όμορφες εκπλήξεις. Ξεκινάει λοιπόν η τέταρτη εκπομπή μας, το τέταρτο ταξίδι μας σε αυτόν τον όμορφο κόσμο της ομορφιάς. Θέλω να πούμε όμως σε αυτό το σημείο, επειδή σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στα προϊόντα ομορφιάς και συγκεκριμένα σε μαλλιά, θέλω ο Δημήτρης να μας πει έτσι για μια τεχνική η οποία τα τελευταία 2-3 χρόνια εγώ την έχω ακουστά πολύ και εξελίσσεται μονίμως. Θέλω να μας μιλήσει για την μπαλαγιάζ. Και μετά θα μας δείξεις και ένα βιντεάκι από τη δουλειά σου. Ό,τι θέλεις, Χριστίνα μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον μπαλαγιάζ. Το οποίο το μπαλαγιάζ είναι μια τεχνική από τη Γαλλία. Και η ονομασία μπαλαγιάζ σημαίνει βάφο στα γαλλικά. Είναι μια τεχνική η οποία δεν αλλοιώνει το φυσικό χρώμα. Είναι για κυρίες που θέλουν να κρατήσουν το φυσικό χρώμα. Και απλά ξανοίγουμε σε φυσικές αποχρώσεις, σε ό,τι αποχρώση θέλουμε, απλά σε φυσικές, να είναι κλιμακωτά το ξάνοιγμα και έτσι τονίζουμε πιο όμορφα τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Και έτσι απλά συντηρούμε με διάφορα ρεφλέ πάνω στο 1,5 μήνα. Είναι μια διαδικασία που κρατάει μέχρι και 5 μήνες. Μία φορά το κάνεις και έχει διάρκεια μέχρι 5 μήνες. Και να πούμε ότι το αποτέλεσμα είναι τελείως φυσικό, έτσι. Είναι φυσικό και το προτείνω πιο πολύ σε καλοκαιρινές εποχές, ναι. Για να φαίνεται έτσι σαν ξάνοιγμα από τον ήλιο. Σαν ιδιοκαμένο. Και εγώ το κάνω το καλοκαίρι. Α, και για άντρες δηλαδή. Και για άντρες και για γυναίκες. Υπάρχει εδώ πέρα πολύ. Ποικιλία έχουμε, παιδιά. Ο Ντιμέτσιος εδώ πέρα τα καλύτερα. Οπότε, πάμε να δούμε το βίντεο για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς είναι το μπαλαγιάζ και επιστρέφουμε. Πάμε. Καλησπέρα Μαράκι μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Χριστίνα. Καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σε έχω κοντά μου, πραγματικά ακτινοβολείς και έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας σήμερα και ελπίζω να δώσω και εγώ μια ωραία νότα στην εκπομπή σας. Σήμερα κρύβεις πολλές εκπλήξεις, δώρα, ανυπομονώ να τα πεις όλα στον κόσμο. Θα τα πούμε όλα, φυσικά. Όλα, όλα. Μαράκι μου γλυκό, καλησπέρα και από μένα, τι κάνεις? Γεια σου Χριστίνα, είμαι καλά, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας έκανες την τιμή και ήρθες έστω και διαδικτυακά για να μιλήσουμε για τα υπέροχα προϊόντα της εταιρείας Minds Luxury Cosmetics. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε κοντά. Δυστυχώς, θα ήθελα πάρα πολύ για να σε γνωρίσω, γιατί ο Δημήτρης είναι τυχερός και σε ξέρει ήδη. Εμείς θα γνωριστούμε όσο νουμπο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω λίγο να μας πεις κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για τη Μαρία τη Λιάμη και να σε μάθει. Βεβαίως. Εννοείται. Καταρχάς να πω ότι αυτή τη στιγμή είμαι η Sales Manager στην εταιρεία Minds Luxury Cosmetics και έτσι για να δώσω και μια πληροφορία για το τι ακριβώς είναι η εταιρεία μας, γιατί ο κόσμος μπορεί να με γνωρίζει, να πω ότι η εταιρεία είναι μια εταιρεία επαγγελματικών καλλιτικών που έχει πολύ σημαντική παρουσία στον κλάδο της ομορφιάς στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, όσον αφορά το δικό μου βιογραφικό και το πώς έφτασα σε αυτή τη θέση, ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου και αποφύτησα από το τμήμα οικονομικών, στο τμήμα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της φοίτησης ξεκίνησα, έτσι θα έλεγα, την πρώτη επαφή, την πρώτη τριβή στην εταιρεία σε θέση πωλήσεων. Βέβαια,
συνδυάζοντας την αγάπη μου με την ομορφιά, τα μαλλιά, αλλά και την ανάγκη που έβλεπα για περαιτέρω τεχνική υποστήριξη, γιατί καλώς ή κακώς τα προϊόντα τα γνώριζα, αλλά δεν ήξερα από πίσω το τεχνικό κομμάτι, πώς μπορεί ο επαγγελματίας να εφαρμόσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊόντα στις υπηρεσίες του χώρου του. Έτσι λοιπόν πήρα την απόφαση και παρακολούθησε και μαθήματα σε σχολή κομμωτικής για να εξελίξω τις γνώσεις. Ναι. Και φίτησα λοιπόν και στη σχολή κομμωτικής, όπου αργότερα κιόλας απασχολήθηκα σε επαγγελματικούς χώρους ομορφιάς, ακριβώς για να εξασκήσω αυτά που μάθαινα στη σχολή. Κάνω μια παρένθεση και λέω ότι λατρεύω τα ταξίδια. Πραγματικά με ιντριγκάρει πάρα πολύ να γνωρίζω νέα μέρη, νέους ανθρώπους. Αχ, και σε ποιον δεν αρέσουν, πες. Και σε ποιον δεν αρέσουν και μας έχουν λείψει και λόγω της κατάστασης. Έτσι ακριβώς. Και πραγματικά ελπίζω σύντομα να μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Οπότε αυτή η αγάπη για τα ταξίδια με οδήγησε στην Πορτογαλία, παράλληλα με τις σπουδές, όπου και εκεί παρακολούθησα κάποια μαθήματα σε ένα business college της Λισαβόνας. Μάλιστα. Οπότε το μαράκι πολύ, πολύ διαβασμένο, πολύ ταξιδεμένο, έτσι. Ακριβώς. Και στην Τισάλης, στη συνέχεια πήγα και στην Ολλανδία, όπου ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στον κλάδο του International Business και Management, ακριβώς για να φτάσω στο καλύτερο δυνατό σημείο της γνώσης μου για την διοίκηση των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις πωλήσεις και τα οικονομικά που είχα στο background μου μέχρι τότε. Έκτοτε είμαι στην Ελλάδα και βρίσκομαι τώρα στη θέση αυτή του Sales Manager στην εταιρεία. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά σε θαυμάζω πάρα πολύ. Έχεις κάνει πάρα πολλά, γι' αυτό και είσαι στο χώρο σου εξαιρετική. Πώς όμως ασχολήθηκες με την πώληση, γιατί άκουσα ότι έκανες πάρα πολλά πράγματα μέχρι να βρεις την εταιρεία, παρόλο που την ήξερες, και να σε επιλέξει γι' αυτό. Και ειδικότερα για τα προϊόντα ομορφιάς, γιατί μιλάμε για... Θα μας πεις κιόλας στη συνέχεια για τη Minds Cosmetics. Έχει πολλά προϊόντα. Αλλά εσύ αρχικά πώς ασχολήθηκες με την πώληση? Λοιπόν, ανέγασε ένα, όπως είπα, μου άρεσε η επαφή με τους ανθρώπους. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των πωλήσεων, η καθημερινή αυτή επαφή, η τριβή με τους ανθρώπους, να προσπαθήσεις να τους πείσεις γιατί να σε επιλέξουν, γιατί να επιλέξουν το δικό σου προϊόν, τη δική σου υπηρεσία. Από τη μια λοιπόν ήταν η πώληση, ακριβώς γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συναναστροφή. Από την άλλη είναι ο κλάδος της ομορφιάς που συνδυάζονται, ακριβώς γιατί από πολύ μικρή θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι μέσα σε αυτά τα πράγματα. Οπότε ήταν η ιδανική δουλειά, θα έλεγα, για εμένα, ακριβώς γιατί τα ταιριάζει και τα δύο, τα συνδυάζει και τα δύο αυτά αντικείμενα που τόσο αγαπώ. Τέλεια, Μαρία μου. Μαράκι μου. Δημήτρη. Θέλω να μου πεις λίγα λόγια για την εταιρεία σας, να σας γνωρίσει λίγο ο κόσμος. Εγώ σας γνωρίζω, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Πολύ. Πραγματικά με έχεις κερδίσει. Είμαι σαν άνθρωπος πάρα πολύ δύσκολος. Ήρθες μία φορά στο κομμωτήριό μου, δύο-τρεις φορές. Με κέρδισε. Τέσσερις-πέντε. Για να σε βάλω μέσα στο κομμωτήριο, αλλά με κέρδισε ο χαρακτήρας σου. Και θέλω ο κόσμος να γνωρίσει και εσάς και την εταιρεία. Λίγο να μας πεις κάποια λογάκια. Βέβαια, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Το εκτιμώ πάρα πολύ να το ακούω από επαγγελματίες του χώρου. Και ο Δημήτρης και η Χριστίνα είστε και οι δύο στο χώρο. Οπότε λίγα πράγματα. Το αξίζεται, γιατί η εταιρεία πραγματικά έχει προϊόντα. Είναι μαγική. Ναι, έχει παιδιά προϊόντα και εγώ τα έχω δοκιμάσει. Τα έχει βάλει ο Δημήτρης σε θεραπείες που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Απίστευτη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, οπότε για να μας γνωρίσει λίγο και ο κόσμος που δεν μας ξέρει, όπως είπα, η εταιρεία μας είναι εταιρεία επαγγελματικών καλλυντικών. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τη διανομή επαγγελματικών προϊόντων τόσο για το κομμωτήριο, αλλά όχι μόνο με προϊόντα για μαλλιά, όσο και για νύχια, πρόσωπο, σώμα. Πάντα στο επίκεντρό μας είναι ο επαγγελματίας, σε χώρους κομμωτηρίων, σε κέντρα αισθητικής, σε Ινστιτούτο Ομορφιάς. Οπότε μιλάμε για ένα πελατολόγιο που απαρτίζεται από κομμωτές, make-up artists, nail και body artists φυσικά. Και το βασικό χαρακτηριστικό, αυτό που μας ξεχωρίζει, θα έλεγα, είναι ότι νούμερο ένα στόχος μας είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας. Να διευκολύνουμε τόσο τον επαγγελματία τη δουλειά του για να βελτιστοποιεί την εμπειρία του στον χώρο του, αλλά και τον τελικό καταναλωτή με πολύ υψηλή ποιότητα προϊόντα για να έχει το τέλειο αποτέλεσμα τόσο σε έναν επαγγελματικό χώρο όσο και αργότερα στο σπίτι του. Το τέλειο αποτέλεσμα στο λέω εγώ, γιατί έχω πάθει πλάκα με το αποτέλεσμα με τα προϊόντα.
Η αλήθεια είναι, θα μου επιτρέψετε να πω σε αυτό το σημείο ότι οι συνεργάτες μας, οι επαγγελματίες, είναι οι καλύτεροι διαφημιστές μας. Ακριβώς όπως λες εσύ τώρα, Δημήτρη, ότι είσαι ικανοποιημένος με τα προϊόντα. Αυτό είναι το σημαντικότερο για εμάς. Να μιλούν οι επαγγελματίες για τα προϊόντα που προσφέρουμε. Μαράκι μου, ποιες είναι οι αρμοδιότητες ως μάνατζερ που είσαι, τι βλέψεις έχεις? Λοιπόν, κοίτα, στη θέση του sales manager που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες αρμοδιότητες. Από τις πιο βασικές που έτσι μπορώ να αναφέρω τώρα, είναι για παράδειγμα η ανάπτυξη και η εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών πωλήσεων, τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών μας, προκειμένου να διευρύνουμε το πελατολόγιό μας. Από εκεί και πέρα, φυσικά, ασχολούμαι και με την ενημέρωση των πελατών, έτσι κιόλας γνωριστήκαμε και εμείς στους χώρους σου. Πραγματικά έχεις έναν τρόπο, είσαι μια γλυκιά κοπέλα. Πραγματικά. Και έχεις κάτι δικό σου. Εγώ, γιατί έχω κάποιες εταιρείες στο καμωτήριά μου στάνταρ. Για να βάλω κάποια άλλη εταιρεία είμαι λίγο δύσκολος, αλλά έχεις μια γλύκα σαν άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα προϊόντα μας όμως είναι αυτά που τελικά σε κέρδισαν, σωστά? Και τα προϊόντα είναι γλυκά σαν εσένα. Έτσι. Οπότε, πέρα από την ενημέρωση ακριβώς των πελατών που κάνουμε στους χώρους, από εκεί και πέρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τόσο της δικής μου θέσης, της δικής μου δουλειάς, όσο και γενικότερα της εταιρείας, και είναι ένα πολύ σημαντικός πυλώνας της εταιρείας μας και της δράσης μας, είναι, θα έλεγα, η υποστήριξη των πελατών. Δηλαδή, πέρα από την αγορά των προϊόντων, υπάρχει από εκεί και μετά μια πολύ μεγάλη υποστήριξη προς τους πελάτες μας, τόσο στους χώρους τους, με σεμινάρια και προώθηση των προϊόντων στους επαγγελματικούς χώρους, αλλά όσο και με τη διοργάνωση τεχνικών και επαγγελματικών σεμιναρίων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, σε τεχνικά κέντρα κτλ. Και αυτό γιατί θέλουμε να κρατάμε ενημερωμένους τους πελάτες μας με τις νέες τάσεις που βγαίνουν στην αγορά της ομορφιάς, αλλά και με νέες προσθήκες, νέα προϊόντα και νέα λανσαρίσματα που κάνουμε σε διάφορες σειρές κατά καιρούς. Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς. Τέλος, θα έλεγα, γιατί αξίζει να το αναφέρω, είναι και το marketing. Όπως σήμερα βρίσκομαι με πολύ μεγάλη χαρά μαζί σας. Και το marketing είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μου. Κοιτάμε δηλαδή να ενισχύουμε δράσεις, promotion, marketing, προκειμένου να υπάρχει προβολή της εταιρείας μας. Τόσο για να προβάλλουμε αυτό που κάνουμε, όσο και ποιοι είμαστε, που θα μας βρίσκει ο κόσμος, και είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία, Μαράκι. Η φιλοσοφία γενικά της εταιρείας ποια είναι? Δηλαδή, η εταιρεία πάνω σε τι βασίζεται? Ποιες είναι οι αρχές της? Λοιπόν, όπως είπα, ο σκοπός μας είναι νούμερο ένα, να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Επίκεντρο πάντα είναι ο επαγγελματίας, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τον διευκολύνουμε στις ανάγκες που έχει καθημερινά στο χώρο του, βελτιστοποιώντας έτσι τη δική του εμπειρία ως επαγγελματίας, αλλά και την εμπειρία που θα βιώσει μια γυναίκα, μια πελάτη και ένας πελάτης άντρας μέσα στο χώρο του. Αυτός είναι ο βασικός μας σκοπός. Από εκεί και πέρα, όπως ανέφερα, οι συνεργασίες μας δεν είναι απλά μια πώληση. Μας ενδιαφέρει και είναι πολύ βασικός πυλώνος να δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας. Να έχουν δηλαδή διάρκεια στον χρόνο, να έχουν επιστότητα. Και φυσικά, πολύ σημαντικό κομμάτι παίζει σε αυτό το σημείο και η υποστήριξη που παρέχουμε. Θέλουμε ο επαγγελματίας που μας εμπιστεύεται ακριβώς να είναι πιστός στη διάρκεια του χρόνου, να καλλιεργεί τόσο τους πελάτες του στη φιλοσοφία της εταιρείας και των προϊόντων, και έτσι να πορευόμαστε στη συνεργασία μας. Επειδή με ρωτάς, Χριστίνα, οι βασικές αρχές της εταιρείας στηρίζονται στις αξίες της ειλικρίνειας. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πελάτες μας, απέναντι στον επαγγελματία, απέναντι στον τελικό καταναλωτή, ως προς αυτό που πουλάμε, που έχουμε και εδρεύουμε. Είναι η αξιοπιστία, και μάλιστα η εταιρεία Minds έχει εδρεωθεί ως μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στον κλάδο της ομορφιάς στην ελληνική αγορά. Και πολύ σημαντικό, η ακεραιότητά μας ως άνθρωποι, αλλά και η βιωσιμότητα, που είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι και της εταιρείας μας, αλλά και το συναντάμε σε κάθε πτυχή της επιχειρησιακής μας δράσης. Ό,τι και αν κάνουμε λοιπόν σαν εταιρεία, σαν σύνολο Minds Luxury Cosmetics, από όλα τα μέλη που απαρτίζεται, πίσω βρίσκονται αυτοί οι τέσσερις πυλώνες, αυτές οι τέσσερις βασικές αρχές, που μαζί με αυτές πορευόμαστε και εμείς και οι συνεργάτες μας. Πάρα πολύ ωραία και πολύ σημαντικό. Εγώ κρατάω αυτό που είπες, ότι θέλετε να υπάρχει μία
Ναι. Θέλετε να υπάρχει μια συνεργασία, μπράβο, αυτό. Ένας, ο πυλώνας που λέτε, ότι οι άνθρωποι στους οποίους προωθείτε τα προϊόντα σας και ύστερα, ας πούμε, μετέπειτα πολλούνται, να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη, αυτό. Μια εμπιστοσύνη. Αυτό εγώ λαμβάνω. Δεν είναι μόνο η πώληση, δεν μας ενδιαφέρουν οι ευκαιριακές πωλήσεις. Μας ενδιαφέρει να έχει διάρκεια. Σε βάθος χρόνου, εγώ αυτό βλέπω, ότι επενδύεται πάνω στους ανθρώπους σας. Ακριβώς. Επενδύουμε γιατί είναι το σημαντικότερο κομμάτι για εμάς. Ακριβώς, μα δεν γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Τι προϊόντα προσφέρει η Minds Luxury Cosmetics? Λοιπόν, ανάμεσα στα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, είναι, είπαμε, προϊόντα για μαλλιά, για πρόσωπο, για νύχια, σώμα και νύχια, νομίζω τον έφερα ήδη. Από εκεί και πέρα, είπαμε τις αρχές, οπότε πάντα οι συνεργασίες μας με εταιρείες κοιτάμε να είναι τέτοιες που να εναρμονίζονται τόσο οι αρχές οι δικές μας όσο και οι αρχές των εταιρείων που συνεργαζόμαστε. Για παράδειγμα, να αναφέρω ενδεικτικά ότι στο χαρτοφυλάκιό μας, μεταξύ άλλων, βρίσκεται η Barex Italiana, η οποία είναι εταιρεία στον κλάδο των μαλλιών, επαγγελματικά προϊόντα δηλαδή για τα μαλλιά, και η Mini Cosmetics, επίσης ιταλική εταιρεία, στον κλάδο της αισθητικής. Η Barex Italiana, για παράδειγμα, είναι μια εταιρεία με 54 χρόνια παρουσία στην παγκόσμια αγορά, σε πολύ μεγάλες αγορές όπως η Αμερική, η Ρωσία, η Ιαπωνία και φυσικά και η Ευρώπη. Αναπτύσσει, ερευνά και τελικά παράγει τα προϊόντα της 100% made in Italy. Οι φόρμουλες των προϊόντων είναι πλουτισμένες με πιστοποιημένα οργανικά έλαια, έχουν πολύ φινά αρώματα και πολυτελείς συσκευασίες. Και όλα αυτά συνδυαστικά καθιστούν τα εν λόγω προϊόντα και πολύ αξιόπιστα και νούμερο ένα επιλογή, θα έλεγα, και για τον επαγγελματία στο χώρο του, αλλά και για τον τελικό καταναλωτή στο σπίτι του. Η Mini Cosmetics που αναφέρθηκα από την άλλη, είπαμε, είναι μια εταιρεία, ιταλική επίσης, η οποία προσφέρει λύσεις στον επαγγελματία του χώρου της αισθητικής, make-up artist, και μπορούν να τη βρουν αντίστοιχα οι πελάτες μας σε επιλεγμένους χώρους ομορφιάς. Πάρα πολύ ωραία. Μαράκι μου, τι ωραία τα ερμηνεύεις, τα πολύ όμορφα μιλάς, δεν φορτάνω να σ' ακούω. Κι εγώ, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι είναι... Μου αρέσει, νιώθω πάρα πολύ άνετα μαζί σας, πραγματικά. Είναι και πραγματικά με η συνέντευξη από όλα αυτά. Δηλαδή ο κόσμος θα πάρει πάρα, πολλά, πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Και τα εξηγείς τόσο ωραία και είσαι Χαίρομαι. Τόσο προσιτή και θεωρώ ότι, δηλαδή, θέλω μέσα από την εκπομπή, αλήθεια, θα χαρούμε πάρα πολύ να σε δει κόσμος και να προσεγγίσει τη Minds Luxury Cosmetics. Δηλαδή... Είναι τυχερή η εταιρεία αλήθεια, που σε έχει κοντά της, πραγματικά. Έχουμε πάθει πλάκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, το εκτιμώ. Έχουμε πάθει πλάκα, Μαρία, μαζί σου. Χριστίνα, θα χαρώ πάρα πολύ να γνωριστούμε, να πιάσουμε λίγο τα πράγματα, να ελαττωθούν τα μέτρα και να μπορέσουμε να τα πούμε και από το στούντιο κοντά κάποια σίγουρα, μέρα. Σίγουρα. Θα ήθελα να μου πεις για τη σειρά Ολιεσέτα, τι ακριβώς είναι, σε τι μαλλιά απευθύνεται, λίγο να τη μάθει και ο κόσμος. Και Δημήτρη, και εσύ τη γνωρίζεις πολύ εγώ καλά. Εγώ τη γνωρίζω, αλλά θέλω εσύ να τα πεις. Ναι, και σήμερα τα μαλλιά τα έκανα σγουρά με ένα προϊόν που μου έδωσες για σγουρά και δες τι ωραίο νευρικό κάθεται. Τα κάνει ζωντανά τα μαλλιά. Χαίρομαι, δίνει σώμα, δίνει όγκο πολύ ωραίο. Αμέσως τα γεμίζει. Το προϊόν το οποίο αναφέρεσαι. Λοιπόν, οπότε κάποια πράγματα για τη σειρά Ολιοσέτα, για να τη γνωρίσει ο κόσμος καλύτερα. Η σειρά Ολιοσέτα, λοιπόν, είναι μια πολύ prestige σειρά που έχει premium προϊόντα περιποίησης και styling και τα μαλλιά. Θα λέγαμε ότι απαρτίζεται από δύο διαφορετικές, δύο επιμέρους σειρές, την Ολιοσέτα Oro del Marocco και την Ολιοσέτα Oro di Luce. Από τη μια, ξεκινώντας με τη σειρά Oro del Marocco, η συγκεκριμένη σειρά περιέχει πιστοποιημένο οργανικό άργαν έλαιο και λινέλαιο. Είναι μια σειρά ιδανική για όλους τους τύπους μαλλιών, ανεξαρτήτως τι μαλλί έχουμε, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Είναι μια εξαιρετική σειρά περιποίησης και styling που προσφέρει πολύ βαθιά θρέψη και ενυδάτωση στην τρίχα. Ενδεικτικά, κάποια προϊόντα της σειράς είναι σαμπουάν θρέψης, μάσκα θρέψης και το έλαιο της σειράς. Και έτσι, για να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τα συστατικά, το άργαν έλαιο, για παράδειγμα, που είναι το βασικό συστατικό της σειράς αυτής, έχει ανάμεσα στις κύριες, στις βασικές του δράσεις, την πολύ βαθιά αναδόμηση που προσφέρει στην τρίχα. Οπότε, αν ένα μαλάκι έχει όντως ανάγκη από βαθιά ενυδάτωση, βαθιά αναδόμηση εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, είναι μια πολύ ωραία πρόταση στη συγκεκριμένη σειρά.
Από την άλλη το λινέλαιο, που είναι επίσης βασικό συστατικό της σειράς αυτής της Oro del Marocco, προσφέρει πολύ ωραία βελτίωση στην ελαστικότητα της τρίχας. Δεν υπάρχει το σαμπουάν αυτό. Σε μαλλιά δεκαπαρισμένα με αντάβιες τόβαλα που ήταν σπασμένα και τα μαλλιά τα γέμισε σαν να μην είχαν πρόβλημα. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Οπότε μιλάμε για μια σειρά που, όπως είπες, μαλλιά ταλαιπωρημένα από τεχνικές εργασίες, κανονικά μαλλιά, μαλλιά που έχουν έτσι μια ξηρότητα. Οποιοδήποτε μαλλί, οποιοσδήποτε τύπος μπορεί άφοβα να τη χρησιμοποιήσει και θα κερδίσει πολύ ωραία θρέψη, πολύ ωραία ενυδάτωση. Ποιο είναι το νούμερο ένα προϊόν της σειράς? Τη σειρά αυτή, παρότι δεν μας αρέσει να διαχωρίζουμε τα προϊόντα για τον εξής λόγο. Μπορεί, όπως είπες, μια κυρία να έχει ανάγκη από πολύ βαθιά θρέψη. Οπότε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, νούμερο ένα προϊόν θεωρείται μια μάσκα βαθιά θρέψη της σειράς. Αν όμως από την άλλη έχουμε μια κυρία που, για παράδειγμα, κάνει πολύ συχνά πιστολάκι, μαθιά ή είναι κάποιο λάδι, κάποιο προϊόν που δεν μπορεί τη βγάζεται. Μπορεί να χρειάζεται ακριβώς, κάποιο άλλο προϊόν. Έτσι, για να απαντήσω την ερώτηση στο νούμερο ένα, το must-have προϊόν της σειράς της Oro del Marocco είναι το έλαιο. Είναι το έλαιο και μάλιστα θα μου επιτρέψετε να το δείξω για να έχουμε και εικόνα. Και μυρίζει μαγικά, εγώ το βάζω και στο σώμα να φανταστείς. Ακριβώς, είναι ένα προϊόν το οποίο ό,τι μείνει στα χέρια κάνουμε πάλι είτε στο ντεκολτέ, στα χέρια. Εγώ το έβαλα χωρίς να μου το πεις, είδες, το φαντάστηκα. Είσαι επαγγελματίας, οπότε ξέρεις το επόμενο βήμα. Και το βάζω πολύ και στον ήλιο, το καλοκαίρι είναι μαγικό. Δημήτρη, το θέλω κι εγώ, Θα στο δώσω στα μάτια. Αλήθεια, παιδιά, δεν γίνεται. Έχω κομωτή φίλο και δεν μου δίνει τίποτα. Τι να σκάλεψα, εφτρά. Τίποτα. Είναι τέλειο αυτό το λάδι. Είναι εξαιρετικό προϊόν, πραγματικά είναι ένα must-have προϊόν για όλες τις γυναίκες. Μπορεί να φορεθεί, να χρησιμοποιηθεί, μάλλον πιο σωστά, είτε σε νοπά μαλλιά μετά το λούσιμο, ξεμπερδεύει πιο εύκολα τα μαλλιά, δυσκολύνει το βούρτσισμα, έχει προστασία από τη θερμοκρασία, αλλά φυσικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε στεγνό μαλλί, αφού έχουμε ολοκληρώσει με το χτένισμα το επιθυμητό, προκειμένου να δώσουμε πολύ ωραία λάμψη, να κλείσουμε τα λεπτά της τρίχας και να έχει πιο ωραία εικόνα, πιο ωραία υφή και απαλότητα το μαλλί. Εγώ το βάζω και μετά την Brazilian Keratin για να το τελειώσω. Μου αρέσει το αποτέλεσμα. Είναι και προϊόν styling. Ναι. Η κύρια δράση του ουσιαστικά είναι να γεμίζει την τρίχα. Είναι αυτό που είπαμε, είναι ένα έλαιο θεραπείας. Παρ' όλα αυτά, ακριβώς επειδή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε στεγνό μαλλί, είναι ιδανικό προϊόν για το φινίρισμα μετά από οποιαδήποτε υπηρεσία styling που θα κάνουμε. Παρένθεση εδώ να ρωτήσω, εγώ που είμαι άσχετη. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε μαλλιά τα οποία φοράνε extension? Ναι, είναι μαγικό για τα extension. Ναι, φυσικά δεν... και μάλιστα διευκολύνει πάρα πολύ αυτούς τους τύπους μαλλιών τρέσεις extension. Ναι. Γιατί τους δίνει πολύ ωραία απαλότητα, πολύ ωραία υφή. Γιατί τα extension για δεν τρέφονται. Και να δένει πιο ωραία και με το φυσικό μας μαλλί. Τέλεια. Και θα μου επιτρέψετε, επειδή αναφέρθηκα μόνο στη μία σειρά, στην Oro del Marocco, να μιλήσω και για την Oro di Luce. Να πούμε κάποια πράγματα και για αυτή τη σειρά. Πάμε να σας ακούσουμε. Ωραία. Η Oro di Luce, λοιπόν, είναι η επαιτειακή μας σειρά. Η εταιρεία την παρουσίασε στα 50 χρόνια της εταιρείας, εξού και το επαιτειακή. Τα κύρια συστατικά στη συγκεκριμένη σειρά, και μάλιστα έτσι για να έχουμε και μία εικόνα, είναι αυτή εδώ η σειρά. Αυτό τώρα συγκεκριμένα είναι το σαμπουάν. Αυτό το σαμπουάν το αγαπώ. Θέλω κάθε μέρα να λούζομαι στο κομμωτήριο μόνο για τη μυρωδιά, πραγματικά. Πραγματικά έχει πολύ ωραίο άρωμα, πολύ ωραία υφή. Η σειρά, να πούμε ότι έχει κύρια συστατικά πρωτεΐνες μεταξιού και το λιναρόσπορο. Πάλι είναι μια σειρά για όλους τους τύπους μαλλιών. Κυρίως όμως ενδείκνεται για άτονα, φαμπά μαλλιά, έφραυτα και γενικότερα μαλλιά που έχουν χάσει τη λάμψη τους. Οπότε είναι μια πολύ ωραία πρόταση για τέτοιους τύπους μαλλιών η συγκεκριμένη σειρά. Με σαμπουάν, μάσκα, προϊόντα styling, serum λάμψης πάλι για να δώσουμε αυτή τη λάμψη που έχουν χάσει συγκεκριμένοι τύποι μαλλιών. Και είναι πάλι μια premium σειρά με εξαιρετικά προϊόντα για πρόταση τόσο από χρήσης επαγγελματίας στο κομμωτήριο, όσο φυσικά και για να το αγοράσει πελάτης μέσα από το κομμωτήριο και να κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά και στο σπίτι της. Τη συντήρηση μάλλον του αποτελέσματος στο σπίτι της. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ όμως έχω ακούσει και έχω μάθει και κάτι άλλο. Ότι υπάρχει ανανεωμένη σειρά με το όνομα Jock, όπου είναι 100% vegan. Χριστίνα, πολύ ωραία πάσα μου δίνεις. Νομίζω πως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να μιλήσουμε για αυτή τη σειρά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Είναι κάτι πολύ καινοτόμο.
Και θεωρώ γενικότερα ότι το vegan πλέον έχει γίνει τρόπο ζωής. Έχει γίνει lifestyle. Πολλοί κόσμος το έχει πλέον υιοθετήσει σαν τρόπο ζωής. Ακριβώς. Και κερδίζει συνεχώς έδαφος σε όλους τους κλάδους και φυσικά και στον χώρο ομορφιάς, στον κλάδο της ομορφιάς. Οπότε να πούμε και δύο λόγια για τη σειρά Τζοκ. Όπως πολύ σωστά είπες, είναι ανανεωμένη. Η σειρά Τζοκ υπήρχε. Συνεχίζει να υπάρχει με ανανεωμένη όμως σύνθεση αυτή τη φορά. Είναι λοιπόν 100% vegan και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει καταρχάς ότι απουσιάζουν συστατικά ζωικής προέλευσης από όλες τις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων της συγκεκριμένης σειράς. Επιπλέον σημαίνει ότι δεν γίνονται δοκιμές σε ζώα. Και αυτό πολύ, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Το cruelty free, δηλαδή εγώ το ψάχνω σχεδόν σε όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ, να μην γίνονται δοκιμές πάνω σε ζωάκια. Είναι σημαντικό, αυτό φυσικά ισχύει για όλα τα προϊόντα της. Έτσι, αυτό μιλάμε για όλη την γκάμα και όλων των εταιριών, όχι μόνο για τη Minds Cosmetics. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει. Και φυσικά η όλη παραγωγή γίνεται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οπότε και το αποτύπωμα στο περιβάλλον είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Εντάξει, έτσι. Απίστευτο. Συνολικά λοιπόν. Απίστευτο, ναι. Είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Η σειρά, σαν συστατικά, έτσι για να καταλάβουμε λίγο και τη φιλοσοφία της και το κόνσεπτ, σαν κύρια συστατικά έχει θαλάσσια φύκια, εξυλίσματα από βότανα. Οπότε βλέπουμε ότι και η πρώτη ύλη είναι σε αυτό το κόνσεπτ του vegan, της φιλοσοφίας αυτής. Και απαρτίζεται από 4 διαφορετικές σειρές που στοχεύουν ξεχωριστά σε διαφορετικούς τύπους μαλλιών. Η σειρά η μία είναι η σειρά ενυδάτωση για ξηρά αφυδατωμένα μαλλιά. Σειρά λίανση για μαλλιά που φριζάρουν και θέλουμε να εξομαλύνουμε το φριζάρισμα και να κατεβάσουμε και τον ανεπιθύμητο όγκο. Σειρά αναδόμησης για πολύ ταλαιπωρημένα μαλλιά από τεχνικές εργασίες όπως ανέφερε και ο Δημήτρης προηγουμένως που έχουν κάνει δεκαπάζ και έχουν ταλαιπωρηθεί. Και τέλος η τέταρτη σειρά καθημερινής χρήσης που ενδείκνεται φυσικά και για άντρες και για γυναίκες και είναι πολύ καθαριστική και ενυδατική. Σημαντικό να τονίσω ότι πέρα από την εσωτερική σύνθεση των προϊόντων, ακόμα και οι συσκευασίες είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό και αυτό πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, αλήθεια. Πρέπει να έχουμε συνείδηση γιατί πλέον νομίζω και ο πλανήτης μας δεν αντέχει άλλο. Πολύ, πολύ σημαντικά. Εγώ είχα διαβάσει, είχα κάνει μια έρευνα και πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Μπράβο. Είναι το παρόν και το μέλλον. Έτσι είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά που κάνουμε να έχουν καλό αντίκτυπο τόσο στην ομορφιά μας όσο και στο περιβάλλον. Και είπαμε είναι από τις βασικές αρχές της εταιρείας μας αυτό το στοιχείο. Οπότε όπως έλεγα και το πλαστικό είναι ανακυκλωμένο και έχει επαναχρησιμοποιηθεί. Αλλά και μετά από τη χρήση του προϊόντος, αφού δηλαδή αδειάσει μια συσκευασία, μπορούμε να την ανακυκλώσουμε για να έχει και άλλο κύκλο ζωής. Η συσκευασία και το πλαστικό. Να μην το πετάξουμε δηλαδή απλά σε ένα κάδο απορριμμάτων, αλλά σε ένα κάδο ανακύκλωσης, ακριβώς για να συμβάλλουμε κι εμείς περαιτέρω. Και για να έχετε έτσι και μία εικόνα, αυτή είναι η εικόνα της σειράς. Τέλεια. Αυτή είναι η κρέμα. Αυτό τώρα είναι το σαμπουάν. Και μάλιστα για τον επαγγελματία είναι πολύ πρακτικό το ότι τα διαχωρίζουμε και από το χρώμα που έχει η αντλία. Αυτό δεν μου το έχεις δείξει. Είναι κάτι πολύ καινούριο. Αυτό είναι καινούριο, αυτό λέμε. Είναι τώρα. Καλά, μου τα δείχνεις όλα τα καινούργια εμένα. Είναι το καινούριο. Περίμενα να το κάνω surprise. Έχω μια αποκλειστικότητα, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Κατάλαβα εγώ. Οπότε το συγκεκριμένο με το μαύρο το dispenser, με τη μαύρη την αντλία είναι το σαμπουάν. Από την άλλη, για να είναι πιο εύκολο και στον επαγγελματία να τα διαχωρίζει στο χώρο του, οι συσκευασίες που έχουν λευκή αντλία είναι οι μάσκες και δεν έχω μαζί μου να σας δείξω, υπάρχει και ασπρόμαυρη, όπου εκεί μιλάμε για μαλακτικό. Μαλακτική κρέμα, conditioner. Αυτό όσον αφορά τη σειρά Τζοκ, είναι πραγματικά μια εξαιρετική σειρά σε αυτό το concept του vegan lifestyle, του vegan τρόπου που πλέον εισέρχεται και στους χώρους ομορφιάς. Αυτό βέβαια που μας ενδιαφέρει είναι φυσικά το αποτέλεσμα που αφήνει στα μαλλιά. Εντάξει. Ναι, και επειδή πραγματικά έχει πολύ ωραία και πρώτη υφή και πρώτη εικόνα και το άρωμα είναι πολύ ωραίο, αλλά και το αποτέλεσμα έχει διάρκεια, θεωρούμε ότι είναι μια σειρά που αξίζει να έχει κάθε επαγγελματία στο χώρο του και να μπορεί να την προτείνει φυσικά και στις πελάτες, στους πελάτες του. Πότε θα είναι σε ετοιμότητα αυτά τα σαμπού? Μετά την εκπομπή, Δημήτρη, μπορούμε να τα πούμε. Άρα θα βρεθούμε κατευθείαν να έρθω να σε βρω. Φυσικά. Είτε έτσι, να με βρεις, θα έρθω εγώ να σε βρω. Και τώρα που είπατε... Αυτό τώρα μου δίνεται πολύ ωραία πάσα.
Εγώ τώρα ήθελα να πάρω πάσα από αυτό που να σε βρουν και τι να σε βρουν. Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, ο κόσμος πώς μπορεί να σας βρει σαν εταιρεία. Εκτός από τα κομμωτήρια που μπορεί. Δηλαδή μέσω των social media, ναι. Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς, ακριβώς, σαν σημεία μπορούν να μας βρουν οι μη επαγγελματίες, έτσι, σε επαγγελματικούς χώρους ομορφιάς. Όταν πρόκειται για προϊόντα μαλλιών θα μας βρουν στα κομμωτήρια, αλλά αντίστοιχα είπαμε, επειδή έχουμε και άλλα προϊόντα στην γκάμα της εταιρείας, υπάρχουν συνεργαζόμενοι χώροι ομορφιάς, Ινστιτούτα ομορφιάς, κέντρα αισθητικής, όπου και εκεί φυσικά μπορεί κάποιος να βρει τα προϊόντα μας. Φυσικά στα social media, όπως σωστά ανέφερες Χριστίνα, ο κόσμος μπορεί να μας δείτε στο Facebook είτε στο Instagram με την επωνυμία της εταιρείας, Minds Luxury Cosmetics, και φυσικά και εκεί μπορεί να μας στείλει κάποιο μήνυμα είτε ο επαγγελματίας που θέλει να μας γνωρίσει προκειμένου να κάνουμε μια ενημέρωση από κοντά στο χώρο του, είτε μαζί είτε αναλόγως στην περιοχή που βρίσκεται με κάποιον συνεργάτη αντιπρόσωπό μας, αλλά και κάποιος μη επαγγελματίας πάλι μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, να μας στείλει κάποιο μήνυμα, να μας καλέσει σε κάποιο τηλέφωνο, προκειμένου να παραπέμψουμε τα συνεργαζόμενα σημεία ομορφιά στην περιοχή του, από όπου μπορεί και να προμηθευτεί τα προϊόντα μας. Τέλεια, παιδιά. Μαράκι μου, έχεις κάτι να πεις, σε διακόπτω, θες να συνεχίσεις? Ναι, θα ήθελα, η αλήθεια είναι έτσι. Μου αρέσει γιατί βρίσκεις και μιλάς. Για πάμε, συνέχισε. Έχω πολλά να πούμε, η αλήθεια. Δεν με αφήνεις να πάρω σειρά. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο τρόμο έχουμε για να πούμε όλα αυτά που θέλουμε. Για πάμε, Μαράκι. Αυτό που ήθελα να πω, γιατί με ρώτησες έτσι αν είναι νέα σειρά και πότε θα είναι έτοιμη, θέλω να πω πρώτη φορά στη δική σας εκπομπή να αναφερθώ σε μια καινούρια σειρά, ουσιαστικά σε μια προσθήκη θα λέγαμε κάποιων προϊόντων στη σειρά Ολιοσέτα, τα οποία αυτά προϊόντα είναι μια limited edition, είναι από τη σειρά Love και μάλιστα All We Need Is Love. Είναι η Love Edition προσθήκη. Και τώρα το παρουσιάζω ακριβώς γιατί είμαστε εν ώψη του Αγίου Βαλεντίνου. Αύριο είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, και εγώ φόρησα και την καρδούλα για το Αγίου Βαλεντίνου. Είστε πολύ ωραίοι εν ώψη αυτής της γιορτής λοιπόν. Είναι τέλεια αφορμή να το παρουσιάσουμε στη δική σας εκπομπή για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη σειρά. Θα απαρτίζεται από τρία προϊόντα. Ένα έλαιο περιποίησης για τα μαλλιά, ένα φρόλουτρο για το σώμα και ένα άρωμα σε μορφή σπρέι, αρωματάκι, προκειμένου να δίνουμε διάρκεια στο άρωμα που έχουμε στα μαλλιά μας. Τα κύρια συστατικά της σειράς αυτής, των προϊόντων αυτών των τριών, θα είναι το άργαν έλαιο και το έλαιο τσουμπάκι, τα οποία αυτά συνδυαστικά μαζί έχουν πολύ ωραίες ενυδατικές δράσεις, θρεπτικές και αναζωογονητικές. Οπότε, όταν μιλάμε για το έλαιο των μαλλιών, περιμένουμε πολύ ωραία θρέψη και ενυδάτωση στην τρίχα. Το προϊόν που είναι για το σώμα, που είναι αφρόλουτρο, δίνει πολύ ωραίες αναζωογονητικές ιδιότητες. Έχουμε άλλη υφή στο δέρμα μας μετά, πολύ ενυδατωμένο το αισθανόμαστε. Και φυσικά, το αρωματάκι στο οποίο αναφέρομαι, θα δώσω και ένα tip τώρα. Μπορούμε να το ψεκάσουμε στη βούρτσα των μαλλιών, στη βούρτσα που χτενιζόμαστε. Και με τη θερμοκρασία να βγάζει. Με θερμοκρασία, χωρίς... Α, τη βούρτσα αέρας για να το ξεμπερδεύουμε, κατάλαβα. Ακριβώς, ακριβώς, σε βούρτσα για το ξεμπέρδεμα, προκειμένου να δώσουμε μεγαλύτερη διάρκεια του αρώματος στα μαλλιά μας. Είναι έτσι ένα ωραίο τύπο, από εκεί και πέρα φυσικά είναι άρωμα, οπότε και να το ψεκάσουμε στο σημείο που βάζουμε το άρωμά μας, πάλι θα μας δώσει μια πολύ ωραία νότα. Θα το δοκιμάσω. Είναι λοιπόν μια limited edition, η οποία πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμη. Μαράκι, το επάγγελμα που διάλεξες να κάνεις, σου φαίνεται δύσκολο σε αυτές τις καιρικές συνθήκες που είναι δύσκολες τώρα? Πώς σου φαίνεται το επάγγελμά σου? Λοιπόν, θεωρώ ότι οι συνθήκες πραγματικά αυτές που βιώνουμε όλοι είναι δύσκολες ανεξαρτήτως επαγγέλματος. Στα κομμωτήρια που μπαίνεις, αντιμετωπίζουν με ηρεμία ή σε δέχονται? Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες στο δικό μας επάγγελμα και αυτό κυρίως λόγω των περιοριστικών μέτρων που είναι σε ισχύ. Όπως πολύ σωστά λέει Δημήτρη, υπάρχει μια δυσκολία στην επαφή με τον πελάτη πλέον. Ακριβώς γιατί τα άτομα που μπορούν να είναι μέσα σε ένα χώρο επαγγελματικό είναι συγκεκριμένα. Δυσκολευόμαστε πλέον να βρούμε το χρόνο έτσι, ναι, που θα μπούμε. Δηλαδή ενώ σε άλλη περίπτωση θα πηγαίναμε, θα κάναμε την επίσκεψη, μπορεί να περιμέναμε 5-10 λεπτά μέχρι ο επαγγελματίας να είναι διαθέσιμος. Πλέον είναι δύσκολο ακριβώς γιατί υπάρχει περιορισμός στα άτομα που μπορούν να είναι μέσα. Βέβαια βρίσκουμε τις λύσεις.
δεν είναι λίγες οι φορές που διοργανώνουμε online σεμινάρια ενημέρωσης με τους πελάτες μας, με καινούργιους πελάτες, προκειμένου να τις ενημερώσουμε στον χρόνο που βολεύει καλύτερα τους ίδιους σχετικά με τα προϊόντα μας. Θέλω να πω όμως, επειδή με ρώτησες για το επάγγελμα, επειδή πραγματικά είναι ένα επάγγελμα που αγαπάω τόσο πολύ. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, ό,τι δυσκολία και να έχεις, την προσπερνάς. Εγώ το κατάλαβα από την πρώτη φορά που ήρθες στο μαγαζί μου. Δηλαδή, ξέρεις πόσο με κέρδισες, γιατί ηλικιακά είμαστε ίδια ηλικία. Μου μιλούσες στο πληθυντικό και ακόμα μέχρι και τώρα που μιλάς στο πληθυντικό. Και σου λέω, μαράκι. Αλλά έχεις μία καλοσύνη, ρε παιδί μου, και φαίνεται στα μάτια σου. Είναι η σιγουριά αυτή, επειδή γνωρίζω ότι τα προϊόντα που έρχομαι να ενημερώσω εσένα, αλλά και τους συνεργάτες και συναδέλφους, ξέρω τι έχω από πίσω, οπότε νιώθω και πιο σίγουρη για αυτό που θέλω να σας. Αλλά παίζει ρόλο και τι άνθρωπος είσαι. Εγώ θα σου πω την αλήθεια, έκανα μία παραγγελία γιατί σε συμπάθησα σαν άνθρωπο. Λέω ότι είναι, άμα δεν είναι καλά, δεν θα τα ξαναπάρω, αλλά μου άρεσε σαν χαρακτήρα. Και γι' αυτό και όλες είχε και την επανάληψη. Και μακάρι αύριο που είναι η μέρα των ερωτευμένων να έχεις ένα ωραίο τέρι και να περάσεις τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας περιορίζω λίγο τα μέτρα στο σπίτι από νωρίς, αλλά... Μαράκι, υπάρχει ανταγωνισμός στην εταιρεία σας, υπάρχει ανταγωνισμός. Και με άλλες εταιρείες, έτσι. Ναι. Ανταγωνισμός σίγουρα υπάρχει. Τον αντιμετωπίζω με σεβασμό. Θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στον κλάδο μας και υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Τον βλέπουμε, τον παρατηρούμε, αλλά αυτό που κάνουμε είναι πάντα να προσεγγίζουμε τους πελάτες μας, τους επικείμενους πελάτες μας, με βάση τα προτερήματα των προϊόντων που εμείς έχουμε να προσφέρουμε και όχι ο ανταγωνισμός. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ να σε ρωτήσω σε αυτό το σημείο, ποια είναι η καλύτερη συμβολή που σου έχουν δώσει και μέχρι και σήμερα την εφαρμόζεις στην καθημερινότητά σου, γιατί σε έχει αγγίξει τόσο πολύ. Έτσι, ωραία ερώτηση. Κάνω τέτοια. Συμβουλές πολλές, η αλήθεια είναι, έχω δεχτεί και από κοντινούς μου ανθρώπους, αλλά και σε εξωτερικό, από καθηγητές, από διάφορα έτσι, σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει. Νομίζω αυτό που κρατάω πραγματικά και θεωρώ ότι προσπαθώ να εφαρμόζω τουλάχιστον στην καθημερινότητά μου και στη δουλειά μου αλλά και στην προσωπική μου ζωή, είναι ότι όταν έχεις ένα στόχο να δουλεύεις σκληρά προκειμένου να τον πετύχεις. Και θεωρώ ότι τα βήματα που έχω κάνει τουλάχιστον μέχρι στιγμής ήταν ακριβώς για να πετύχω τους στόχους μου. Δηλαδή αν σκεφτούμε ότι ξεκίνησα τις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο ακριβώς γιατί ήταν το ένα κομμάτι που αγαπούσα, συνδυάζοντας την πορεία μετά και την κομμωτική, ακριβώς γιατί ήθελα να τα παντρέψω, να τα ταιριάξω. Νομίζω ότι όλοι μας, αν ακολουθούμε τα βήματα αυτά που θα μας φέρουν πιο κοντά στο στόχο μας και μένουμε προσιλωμένοι πάντα στα βήματα αυτά για να επιδιώξουμε αυτά που θέλουμε, στο τέλος θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αρκεί φυσικά να δουλεύουμε σκληρά, πολύ. Αλλά όταν είναι, ξαναλέω, κάτι που αγαπάμε, κάτι που θέλουμε πολύ, στο τέλος δεν μένουν οι δυσκολίες, αλλά μόνο το ευχάριστο αποτέλεσμα και η επιτυχία. Έτσι. Και ήρθε και η ώρα και η κατάλληλη στιγμή, Μαράκη, όπως μας υποσχέθηκες. Πρώτη φορά θα γίνει αυτό στην δικιά μας εκπομπή. Να ανακοινώσεις τι ωραία δώρα θα δώσεις στο κοινό που μας ακούει και πώς θα τα πάρει. Βεβαίως. Για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Αύριο Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, τόση ώρα μιλούσες. Μίλα για το καλύτερο τώρα. Έτσι ακριβώς. Τώρα είναι το καλύτερο. Φυσικά δεν θα αφήνουμε τους τηλεθεατές χωρίς δώρο. Θέλουμε να μας γνωρίσουν. Οπότε θα κάνουμε, είπαμε να κάνουμε δύο σετ περιποίησης από τη σειρά Ολιοσέτα. Δώρο σε έναν τυχερό, μία τυχερή από τη μία σειρά την ώρα. Δείξε όμως και τα ωραία τα κουτιά που θα τα βάλουμε μέσα και τις χρυσές κορδέλες. Λοιπόν, το δώρο θα είναι αυτό. Wow. Και εμένα έτσι με κέρδισε, τέτοιο δώρο με έδωσε. Είναι το gift box από τη σειρά Ολιοσέτα. Οπότε για τον ένα τυχερό, όπως είπα και μιλήσαμε αρκετά για αυτή τη σειρά, θα έχει μέσα το κουτί το σαμπουάν θρέψης από τη σειρά την Oro del Marocco. Και να το δείξω δύο λεπτά, εφόσον έχουμε χρόνο. Είναι αυτή η συσκευασία. Είπαμε είναι ιδανική για όλους τους τύπους μαλλιών, οπότε όποιος ή όποια και είναι η τυχερή, δεν έχουμε κάποια δέσμευση, κάποια απαγόρευση, μπορεί άφοβα να το χρησιμοποιήσει και θα έχει πολύ ωραία θρέψη, πολύ ωραία ενυδάτωση στα μαλλιά. Επίσης, το πρώτο σετ
που είναι το δώρο, είπαμε, από τη σειρά Όροντελ Μαρόκο, θα είναι και η μάσκα ή αντίστοιχη της σειράς, αλλά και φυσικά και το προϊόν στο οποίο αναφερθήκαμε ως μας προϊόν, δεν θα αφήναμε τους τηλεθεατές χωρίς αυτό, είναι φυσικά το έλαιο της σειράς. Τέλειο έλαιο αυτό. Το οποίο είπαμε... Ακριβώς. Αυτό όμως θα είναι το ένα δώρο. Το άλλο δώρο, γιατί είπαμε κάνουμε δύο, θα είναι από τη σειρά την Oro di Luce, πάλι στο gift box, και θα έχει αντίστοιχα από τη σειρά το σαμπουάν, που είπαμε δίνει πολύ ωραία λάμψη στα άτομα, στα μπα μαλλιά. Φυσικά θα έχει και εδώ το σετ τη μάσκα της σειράς, από τη σειρά πάλι Oro di Luce. Αυτή δίνει για Ελλάδα τρελή, πάρα πολύ ωραία μάσκα. Ακριβώς, την πολύ ωραία λάμψη. Φυσικά έχουμε την ενυδάτωση, γιατί ακριβώς υπάρχει ο λιναρόσπορος μέσα. Οπότε και εδώ έχουν πολύ ωραία στρέψη, αλλά είπαμε κύριο είναι η λάμψη που δίνουμε. Και φυσικά, και το άφησα για το τέλος, είναι το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτή είναι η κερατίνη. Αυτό είναι το σπρέι κερατίνη. Αυτό που μου το έφερες πριν δύο εβδομάδες, δεν υπάρχει, Μαρία. Είναι αυτό, νομίζω. Είμαι με ένα σπρέι σε όλο το κομμωτήριο και ψεκάζομαι κάθε μέρα, είναι τέλειο. Μπορούμε είναι να πάρουμε και εμείς μέρος στο διαγωνισμό. Αυτό εμείς. Με μεγάλη χαρά, Χριστίνα, να το δοκιμάσουμε. Χριστίνα, και σε σένα θα δώσουμε ένα κουτάκι. Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται αυτό, για να ξέρεις και γιατί μιλάμε. Το συγκεκριμένο προϊόν λοιπόν είναι μέρος του δεύτερου δώρου. Είναι κερατίνη σε σπρέι. Είναι ένα πολύ καινοτόμο προϊόν. Είναι προϊόν δύο φάσεων. Δηλαδή, δεν ξέρω αν φαίνεται στην εικόνα, έχει μία υγρή φάση και μία πιο κρεμώδης, οπότε θέλει καλή ανάμιξη πριν τη χρήση, προκειμένου να αναμειχθούν οι δύο φάσεις για να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι ένα προϊόν που σαν κύρια δράση έχει το να δίνει σώμα, να δίνει όγκο σε ένα λεπτό αδυνατισμένο μαλλί, είτε φυσικό, ή ακόμα και σε ένα μαλάκι που έχει αδυνατήσει από τεχνικές εργασίες. Οπότε είναι μία πολύ ωραία πρόταση. Είναι προϊόν living, δεν ξεβγάζεται δηλαδή, το αφήνουμε, και μπορούμε να το εφαρμόσουμε είτε σε βρεγμένο μαλλί, αλλά είτε και σε στεγνό. Όπως δηλαδή είναι και τώρα τα μαλλιά, θα μπορούσαμε κάλλιστα να το ψεκάσουμε για να δώσουμε μια πολύ ωραία ενυδάτωση, μια προστασία από το φριζάρισμα. Και μιας και ο καιρός τώρα έχει πολύ υγρασία, προστατεύουμε από τους εξωτερικούς παράγοντες με το συγκεκριμένο προϊόν και από την υγρασία φυσικά. Αυτά θα είναι τα δώρα που κάνει Minds Loops The Cosmetics σε δύο τυχερούς της εκπομπής. Μαράκι, πάρα πολύ ωραία μας τα είπες. Τέλεια. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέροχο δώρο. Το καλύτερο δώρο για τους αγαπημένους σας. Και ο κόσμος, Χριστίνα, πώς θα τα πάρει τα δώρα? Λοιπόν, ο κόσμος θα μπει μέσα στη σελίδα μας στα social media. Mm-hmm. Θα ανέβει ο διαγωνισμός και στο δικό μου το προφίλ, αλλά και στο Δημήτρη. Ένας τυχερός θα κληρωθεί από τη δική μου τη σελίδα και ένας τυχερός από τη σελίδα του Δημήτρη. Γι' αυτό γρήγορα. Θα ανέβει η φωτογραφία, γιατί θα πρόκειται για φωτογραφία, έτσι. Θα ανέβει ακριβώς, φωτογραφία είναι. Μετά την εκπομπή και θα ξεκινήσει να ισχύει για 7 μέρες. Δηλαδή θα είναι από Σάββατο σε Σάββατο. Και στην εκπομπή μας του επόμενου Σαββάτου, όχι αυτού, δηλαδή σήμερα, θα ανακοινώσουμε και τους τυχερούς. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θέλω πολύ 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 σύντομα να μας πεις και κάποια μελλοντικά σχέδια της Μαρίας και μετά να κλείσουμε. Εννοείται. Λοιπόν, μελλοντικά σχέδια φυσικά είναι, θα έλεγα, η ανάπτυξη, η διεύρυνση του πελατολογίου μας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί και όλες αποτελεί, είπαμε, ένα βασικό στόχο της εταιρείας, να βρίσκουμε καινοτόμα προϊόντα, οπότε είναι ένας πολύ βασικός στόχος που έχω ως Μαρία, ως sales manager στην εταιρεία, καινοτόμα προϊόντα που θα μπορούν να λύνουν ουσιαστικά τα χέρια του επαγγελματία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο κλάδος της ομορφιάς μας δεν είναι ένα στατικός κλάδος. Συνεχώς νέα πράγματα βγαίνουν, αλλάζουν οι απαιτήσεις των πελατησών. Οπότε θέλουμε πάντα να έχουμε την κατάλληλη πρόταση για τον επαγγελματία και για τον τελικό καταναλωτή και αποτελεί έναν από τους βασικούς μου στόχους να βρίσκουμε πάντα καινοτόμα προϊόντα για να προσφέρουμε στον επαγγελματία. Εμείς θα σας ευχηθούμε τα καλύτερα, να σου ευχηθούμε και σένα προσωπικά, Μαρία μου, τα καλύτερα. Κάθε στόχος σου να επιτευχθεί. Είσαι ένα εξαιρετικό πλάσμα, πολύ θετικό και με τρομερές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Σήμερα είναι η τέταρτη εκπομπή που κάνουμε εδώ με τη Χριστίνα. Νομίζω ότι μας γέμισες με πραγματικά με θετική ενέργεια και νομίζω ότι είμαι στο σπίτι με τη Χριστίνα και μιλάμε. Τόσο οικία νιώθω μαζί σου. Και πολλές όμορφες πληροφορίες. Χαίρομαι επίσης το ίδιο να νιώθει και οι τηλεθεατές. Ναι, και μαράκια αλήθεια. Πολύ, και πολλές όμορφες πληροφορίες. Δηλαδή,
Εγώ τώρα έμαθα για αυτές τις σειρές και εννοείται θα πω το Δημήτρη κατευθείαν να μου δώσει. Τώρα μόλις νομίζω ότι τα είπαμε απλά, κατανοητά, να καταλάβει και ο κόσμος ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, που μας βρίσκουν. Και εννοείται, και, να μπουν, και εννοείται να μπουν στα social media σας. Ακριβώς, για να μπορέσει να μάθει παραπάνω πληροφορίες και προϊόντα που ίσως εμείς εδώ να μην είπαμε. Τώρα είπαμε για κάποια συγκεκριμένα προϊόντα και σειρές που είναι οι top, έτσι. Έτσι ακριβώς. Φυσικά υπάρχουν και άλλες. Θα χαρώ πάρα πολύ ο κόσμος που θέλει να μάθει περισσότερα να επικοινωνήσει μαζί μας και παραμένουμε φυσικά στη διάθεση όλων όσων θέλουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Μαράκι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Φιλάκια. Γεια σας. Φιλιά. Αποτέλεσμα, φυσικό πάνω απ' όλα τον Παλαγιάζ. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω για να το γνωρίζει και ο κόσμος και να το ακούνε, γιατί είμαστε εκπομπή που δίνει tips και συμβουλές, ότι να εμπιστεύεστε πάντα προϊόντα από κομμωτήρια, γιατί έχουν εξαιρετική ποιότητα. Και... από τα κομμωτήρια μου, δίμε έτσι και στο άλλο παρακαλώ. Εννοείται. Και να πούμε, με κόβεις και μετά το ξεχνάω. Συγνώμη. Και να πούμε ότι σε βάθος χρόνου αυτό θα σας ανταμείψει. Τα μαλλιά σας θα σας ανταμείψουν. Σωστά. Δίκιο έχεις, Χριστίνα μου. Έχεις απόλυτα δίκαιο να ξέρει ο κόσμος και πολύ μου αρέσει που το τονίζεις, γιατί πρέπει να ψάχνουμε ο κόσμος και να είναι ενημερωμένος. Και για το λόγο αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ό,τι απορίες έχετε, ό,τι θέλετε να μας ρωτήσετε, να μας στέλνετε πάντα, πάντα, πάντα τα μηνυματάκια σας. Εμείς τα διαβάζουμε όλα στη σελίδα μας, στα social media. Στο Instagram, Dimetsios Χριστίνα Παπιντή και στο Facebook, Dimetsios Χριστίνα Παπιντή. Πολύ όμορφα φτάσαμε. Κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Αύριο Αγίου Βαλεντίνου. Αύριο Αγίου Βαλεντίνου. Γιορτάζεις. Δείτε λίγο. Εγώ πάντα είμαι ερωτευμένη. Και εγώ πολύ ερωτευμένος. Σε αυτό το σημείο, να μην ξεχάσουμε τους χορηγούς μας που μας βοηθάνε και δίνουν... έτσι τη θετική τους ενέργεια και ό,τι έχουν και δεν έχουν για να βγαίνει αυτή η εκπομπή πάντα άρτια και όμορφα βγαλμένη. Να ευχαριστήσουμε τα κομμωτήρια Dimetsios για την υπέροχη... σήμερα μου κάνανε υπέροχη αλογουρά, θέλω να σας πω, βλέπετε. Τα κομμωτήρια Dimetsios, λοιπόν, για το υπέροχο... styling. Styling. Έλα, κορίτσι μου, συνέχεια. Έλα, ναι, ναι, το έχουμε, το. Θέλω να λες και άλλα λόγια. Να ευχαριστήσω τη Χριστίνα Καλογύρου για αυτή την υπέροχη δημιουργία που σήμερα είμαι και μέσα στο θέμα. Έτσι, λόγω... ναι, λόγω εορτών. Ήθελα να είναι κόκκινο όμως. Είπα να μην το παρακάνω, μετά θα ήμουν πολύ Βαλεντίνα. Σάββατο απόγευμα βράδυ, ναι, μπορούσα να... φόρεσα εδώ πέρα το σκουλαρίκι μου, φόρεσα εδώ την παγετούλα, νομίζω το στράς βασικά, νομίζω είμαι... ναι, εγώ έβαλα κόκκινη ζωνούλα, εντάξει. Να ευχαριστήσουμε επίσης την Ιωάννα Makeup Artist για το μακιγιάζ που επιμελείται κάθε εβδομάδα. Φανταστική η Ιωάννα μας κάθε πρωί κάνουμε διάφορα σεμινάρια πώς θα μας βάψει το απόγευμα. Αυτό πραγματικά και μας δίνει και tips για να τα κάνουμε εμείς στο σπίτι. Άστο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο Σάββατο ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 7 εδώ στο Euro Channel Success Stories και από εμάς φιλάκια πολλά αγαπησιάρικα. Γεια σας, να γιορτάσετε, να περάσετε τέλεια. Γεια.